Λοιπόν, επειδή είναι πολλά τα στοιχεία, θα επανέλθουμε κυρίες και κύριοι και σιγά σιγά θα σας τα παρουσιάζουμε. Ένα μόνο σας λέω, σας το έχω πει και άλλη φορά, ότι το κοίτασμα του φυσικού αερίου που έχουμε στη χώρα μας, εκεί κοντά στην Κρήτη, είναι τρεις φορές περισσότερο από ότι είναι το κοίτασμα της θαλάσσης που είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη. Ευχαριστώ θερμά που ταξιδέψατε μέχρι την Κοζάνη για να σας έχουμε κοντά μας. Να είστε καλά. Κοντά μας παραμένει και ο δικός μας συνεργάτης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, αύριο πάει ο Παπαδήμος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλα βαίνουν σε εκλογές. Θυμίζω ότι όταν είχαμε κάνει συνέντευξη στις αρχές του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε? Μάλιστα. Μου είχατε πει, κύριε Καρυπίδη, μέχρι τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, περιμένετε την ανατροπή του Παπανδρέου και θα έχουμε πρωθυπουργό τον Παπαδήμο. Πώς το ξέρατε? Να ξεκινήσω με αυτό. Πού το ήξερα? Ναι. Ήξερα ότι ο Παπανδρέου ήθελε να φύγει, να δραπετεύσει, διότι το πράγμα επιδεινωνόταν και αναζητούσε τρόπο. Είχε ήδη προτείνει στο Σαμαρά από τον Ιούνιο να γίνει μια κυβέρνηση οικουμενικού χαρακτήρα και ο Σαμαράς δεν είχε δεχθεί, δεν τα είχαν βρει. Ενθυμίστε ότι είχε γίνει τον Ιούνιο συζήτηση για δημιουργία οικουμενικής. Δεν έγινε τότε. Αλλά στο μεταξύ επιδεινωνόταν το οικονομικό κλίμα και υπήρχε κίνδυνος αποβολής από το ευρώ. Και στο τέλος... Από το ευρώ δεν μπορούν να μας αποβάλουν. Μπορούν. Μόνο μπορούν. Μόνοι μας μπορούμε να φύγουμε. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει, όταν, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Ακούστε, αν σκάσει ομόλογο και δεν το πληρώσουμε, τότε ο μηχανισμός στήριξης που είναι τώρα, που σπέβδει και τα πληρώνει τα ομόλογα για να μην πτωχεύσουμε, ο μηχανισμός στήριξης θα μεταβληθεί σε μηχανισμό στήριξης αυτών στους οποίους χρωστάει η Ελλάδα. Δηλαδή θα σπέβδει ο μηχανισμός να πληρώνει τους πιστωτές της Ελλάδος. Ενώ μέχρι τώρα πληρώνει, βοηθάει την Ελλάδα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Δηλαδή θα μεταβληθεί ο μηχανισμός διάσωσης σε μηχανισμό στήριξης των πιστωτών της Ελλάδος. Πάλι θα υπάρξει μηχανισμός. Γι' αυτό επειδή είμαστε στην Ευρωζώνη. Μην μένουμε σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, πώς το ξέρετε ότι θα είναι ο Παπαδήμος? Δεν υπήρχε άλλος. Οι άλλοι οικονομολόγοι. Δηλαδή, κάνετε την ίδια σκέψη με τον κύριο, την ίδια σκέψη με τον κύριο Καρατζαφέρη, κάνατε? Πώς? Με τον κύριο Καρατζαφέρη την ίδια σκέψη κάνατε? Όχι, ο κύριος Καρατζαφέρης, υπάρχει κασέτα που λέει αλίμονο μην βάλουμε τον Παπαδήμο και τι είναι τεχνοκράτες και ποιος εμπιστεύεται. Δηλαδή, το είχε πει ένα φεγγάρι και μετά το εγκατέλειψε. Ενώ εγώ επέμενα στη λέξη Παπαδήμος, γιατί ήξερα από πληροφορίες μου στην Ευρώπη ότι δεν εμπιστεύονται άλλον. Δηλαδή, δεν υπήρχε άλλο άτομο σοβαρό. Και βάλαμε τον Παπαδήμο. Και λίγο έπαιζε το όνομα του Προβόπουλου. Σας το είχα πει και αυτό. Μάλιστα. Σε δεύτερη. Σε δεύτερη. Πρόεδρε, έχουμε πρωθυπουργό έναν που τον επιθυμεί η Ευρώπη και όχι που τον επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Μα ο ελληνικός λαός μέχρι τώρα επιθυμεί να του κάνουν τα ρουσφέτια. Δεν επιθυμεί τίποτα άλλο. Ο ελληνικός λαός τον Ανδρέα Παπανδρέου που τον ψήφισε τον επιθυμούσε. Επιθυμούσε τα ρουσφέτια που υποσχέθηκε. Δηλαδή ο ελληνικός λαός επιθυμούσε το βόλεμα, τίποτα άλλο. Και αγνοούσε το τι συνέβαινε. Ωραία, έχουμε Παπαδήμο λοιπόν. Ναι. Και που εσείς λέγατε ότι ήταν και καλύτερη επιλογή και είχατε καλύτερη ήταν για μένα και είναι ακόμη. Δεν υπήρχε άλλος. Τι ακόμη δηλαδή? Ο άνθρωπος που τον Οκτώβριο έλεγε και τον Νοέμβριο. Εγώ πιθανολογώ. Δύο λεπτά τώρα, κάνουμε εγώ κουβέντα, πρόεδρε. Εγώ θα συνεχίσει και πρόεδρε, μετά τις εκλογές. Ναι, να και κάνουμε μετά λίγο κουβέντα. Μετά τις εκλογές ο ίδιος. Ο ίδιος θα είναι πάλι. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Δεν θα βγει ο Σαμαράς. Λέτε ότι είναι ο καλύτερος. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα η κουλοτούμπα στην Ελλάδα πάει σύννεφο. Τελικά οι πολιτικοί μας μάλλον περάσαν όλοι από την ενόργανη γυμναστική. Ακούστε τώρα. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αυτός ο τραπεζίτης που τώρα είναι πρωθυπουργός ακόμη και αύριο θα πάει να παραιτηθεί. Λοιπόν, έλεγε ότι αν πάμε στο κούρεμα, στο PSA, είναι καταστροφικό. Ναι. Και μετά το Δεκέμβριο που έγινε πρωθυπουργός, είπε αυτή είναι η σωτηρία μας. Δεν προσέξατε. Αυτό τον άλλο πρόβλημα το πάρουμε στα σοβαρά. Δεν προσέξατε όμως μια λεπτομέρεια. Ποια λεπτομέρεια? Ότι έλεγε ότι είναι καταστροφικό το να πάμε εμείς στο κούρεμα μονομερός. Εμείς να ζητήσουμε. Εδώ το κούρεμα όταν έγινε, έγινε τη συμφωνία της Γερμανίας. Έγινε από όλη την Ευρωζώνη μαζί.
τέτοιο κούρεμα δεν είναι κακό. Δεν ήταν η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, όταν μιλάγαμε από το 9 που τώρα μιλάγανε για αναδιάρθρωση. Αφήστε το 7. Λέμε το 9, Νοέμβριο το του 2011, κύριε Πρόεδρε, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Ναι. Μέχρι και την τελευταία στιγμή που ήδη είχαν προχωρήσει συζητήσεις και διαβουλεύσεις, ποιο θα είναι το ποσοστό και είχαμε καταλήξει το 50-53%, δεν είναι χρηστό. Ναι. Λοιπόν, έλεγε θα είναι καταστροφικό. Ακούστε. Λοιπόν, και μετά έγινε υπέρμαχο. Αλλά νωρίτερα είχε φροντίσει. Είχε εξηγήσει ότι ήταν καταστροφικό τότε, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες θα κατέρεαν. Εάν γινόταν, επαναλαμβάνω, μονομερής πρόταση από την Ελλάδα. Ποιες τράπεζες? Χωρίς σύμφωνη γνώμη των εταίρων μας. Οι εταίροι μας ανέλαβαν τη στήριξη των τραπεζών, τη στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων και το κούρεμα πλέον ήταν συμπεφωνημένο. Κύριε Πρόεδρε, τα ασφαλιστικά ταμεία τα κουρέψανε. Κάποιο λάθος κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Τις τράπεζες τις στηρίζουν, τις ενισχύουν. Αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία τα κουρέψανε. Και όχι μόνο αυτό, τα φορτώσαν και με ομόλογα. Συμφωνώ. Ήταν ήδη φορτωμένα. Όχι. Ξεφορτώναν οι δανειστές και φορτώνανε τα ταμεία τα ελληνικά και τις τράπεζες. Τα δείξαμε τα στοιχεία το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πώς ήταν η διακύμαση των ομολόγων. Και αφού λοιπόν τα φορτώσαν σε εμάς και τα ξεφορτώσαν αυτοί, τότε είπαν ελάτε τώρα να σας κουρέψουμε και τα χέρια και τα πόδια. Καταλάβατε. Επιτρέψτε μου, υπάρχει επιχειρηματολογία εδώ. Όπως οι ιδιώτες μετήχαν στο κούρεμα και έχασαν τα λεφτά τους. Γιατί υπάρχουν και εδώ ομολογιούχοι Έλληνες με το οποίο δεν συμφωνώ να χάσουν τα λεφτά τους. Έλληνες πολίτες, φυσικά πρόσωπα που κατήχαν ομόλογα, ξέρετε ότι χάσανε και αυτοί τα λεφτά τους. Και είμαι μεταξύ αυτών ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών που αγωνίζομαι έστω μέχρι 50.000 ευρώ να τους καλύψουμε. Δηλαδή, όταν ένας έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν μπορούμε να τον καλύψουμε. Αλλά μέχρι του αποταμευτικού ποσού των 50.000 ευρώ. Πρέπει να τους καλύψουμε τους κατόχους ομολόγων, γιατί δεν μπορεί οι καταθέσεις στη Eurobank να είναι ισχυρότερες από τις καταθέσεις ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Είναι αποταμιευτές αυτοί και ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε αργότερα. Όπως και στους καταθέτες της Ασπίς Bank, της Ασπίδας Πρόνοιας. Ποιος φέρει την ευθύνη, κύριε Πρόεδρε? Και εκεί έχουν χάσει ο κόσμος. Ποιος φέρει την ευθύνη, μόνο το πολιτικό προσωπικό ή και οι τραπεζίτες? Κοιτάξτε, σύνολο. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος που έχει κάτι στην καρέκλα εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχει ευθύνες? Βεβαίως έχει. Όλοι έχουν. Γι' αυτό ζητώ μέχρι 50.000 ευρώ. Δηλαδή, οι τράπεζες να δανείζονται με 1% και το κράτος με 5. Τα φυσικά πρόσωπα που κατήχαν ομόλογα να καλυφθούν. Είναι αίτημα δικό μου και στην Ασπίδα Πρόνοια, σας λέω ακόμη, που και εκεί χάσανε, με πήρε μια συμβολιογράφος από τη Χαλκίδα, με πήραν άλλοι, έχει δημιουργηθεί σωματείο ανθρώπων που έχασαν λεφτά στην Ασπίδα Πρόνοια. Υποσχέθηκα σαν Ένωση Κεντρών μέχρι 50.000 ευρώ να τους καλύψουμε. Αν όμως έχουν 500.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, και ιδιαίτερα αν αυτό δεν μπορεί φορολογικά να δικαιολογηθεί πώς το έχουν, δεν μπορούμε να τους καλύψουμε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, την κρίση την πληρώνει ο λαός. Και οι μικροκαταθέτες. Ξέρετε κανέναν άλλον παγκοσμίως που πληρώνει τις κρίσεις? Πρωτίστως δηλαδή, όμως μπορούσε... θα την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Ποιοι? Ποιοι? Πέστε μου. Λοιπόν, το πολιτικό προσωπικό που διόρισε, ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής διόρισε 180.000 με στάζ. Δεν θέλετε να σας πω ποιοι δημιούργησαν την κρίση? Πέστε μου. Θεωρούμε ότι η κρίση ξεκίνησε από την παγκόσμια φούσκα της οικονομίας. Όχι, εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει τη δική της κρίση. Τη δική της κρίση. Δηλαδή έχει ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που διόριζε και ένα πολιτικό προσωπικό που κοστίζει. Κοστίζει σε χρήματα των κομμάτων ετήσια, κοστίζει στη Βουλή με 1.700 τεμπέληδες που έχουν διορίσει βουλευτές που είναι συγγενείς τους, κοστίζει σε 12.000 αποσπασμένους από το δημόσιο που είναι σε κόμματα, σε υπουργές, σε βουλευτές και περιφέρονται σουλατσαδόροι. Κοστίζει γενικώς το πολιτικό προσωπικό. Από εκεί προήλθε η πτώχευση. Μην λέμε από τη γενική παγκόσμια κρίση, γιατί από τη γενική παγκόσμια κρίση θα πάθαινε και η Νορβηγία, θα πάθαινε και η Ολλανδία, θα πάθαιναν και άλλες χώρες. Σωστό αυτό που λέτε. Γιατί δεν έπαθαν, γιατί δεν είχαν τα χάλια του δημόσιου τομέα που έχει η Ελλάδα. Ήταν πιο ισχυρές οικονομίες. Σωστό αυτό. Γιατί ήταν ανίσχυρη η Ελλάδα λόγω του κρατικού χαρακτήρα της οικονομίας. Μα το ελληνικό δημόσιο, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι και από τα μεγάλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινείται περίπου στο 50%, στο μέσο όρο. Σοβαρολογείτε? Βεβαίως σοβαρολογείτε. Και προηγουμένως το επιβεβαίωσε και ο κύριος Κουβέλης. Ο κύριος Κουβέλης δεν τον θεωρώ άξιο να επιβεβαιώσει. Αλλά και αυτό δείχνει. Ο κύριος Κουβέλης σήμερα είναι βγήκαν... αυτός κρατικό διέτο. Με συγχωρείτε. Σήμερα βγήκαν... Ο κύριος Κουβέλης θα πάρει 2 συντάξεις. Παίρνει του δικηγόρου, παίρνει και του βουλευτή. Να παραιτηθεί από τη μία.
Σήμερα βγήκαν 620.000 είναι οι δημόσιοι περίπου υπάλληλοι στο ελληνικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 620.000, αυτούς μετράμε σήμερα. 620.000. Την μπάλα ξανά στο γήπεδο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, την μπάλα ξανά στο γήπεδο. Λοιπόν, λέτε ότι δεν είναι παγκόσμια η κρίση στην Ελλάδα, είναι δομική, είναι εσωτερική κτλ. Με τη λογική πια δηλαδή, του Πάγκαλο ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Όχι, με τη λογική τη δική μου. Ποια βλέπω, δηλαδή. Δηλαδή τόσα χρόνια ποια το δηλαδή. Πολιτικό σύστημα δεν κρατιόταν με ρουσφέτια. Ωραία. Μιλάτε για ρουσφέτια. Μιλάτε για ρουσφέτια. Πού, όλη η Ελλάδα πού, πού είναι τα ρουσφέτια, αυτό, δεν είναι... το λέω εγώ. Ναι, πού είναι όλη τα ρουσφέτια, το... πείτε μας. Πού είναι οι υπεράριθμοι, πού είναι τα ρουσφέτια. Ποιοι είναι οι χαραμοφάιδες. Πόσοι είναι αυτοί, ονοματίζετε τους. Ο Καραμαλής μόνο τη μαθητεία που είναι τα ΣΤΑΣ την μετέβαλε σε δημοσιοϋπαλληλία και τους έλεγαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας μην ανησυχείτε όποιος ανεβαίνει στο δημόσιο. Μεταστάζ που είναι ουσιαστικά μία μορφή άδικης εργασίας. Όχι, μαθητεία είναι. Έτσι θεωρείται, είναι... αλλά εγώ λέω είναι άδικη εργασία. Διότι όταν τον παίρνεις για μαθητεία και τον απασχολείς σε οργανική θέση και σου κάνει τη δουλειά, είναι άδικο να τον αμείβεις με μισθό μαθητείας ενώ σου επιτελεί ένα έργο το οποίο πρέπει να καλύπτει μία οργανική θέση που την καλύπτει. Αυτό αλλά... κατευθείαν δημιουργεί μία ανισότητα στην κοινωνία. Εγώ λέω το εξής. Τελειώνουν τα παιδιά το πανεπιστήμιο. Σπουδάζουν. Στοιχίζουν στην οικογένειά τους και στο κράτος περί τις 300 με 400.000 ευρώ. Τόσο στοιχίζει ένα παιδί. Για να σπουδάσει. Τόσο. Από το σχολείο, το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο και τα λοιπά. Μια αντίρρηση. Έτσι. 80.000 επιστήμονες φύγουν στο εξωτερικό. Ουσιαστικά το μεσοπρόθεσμο των 30 δις μας έφυγε έξω. Σωστό, κύριε Πρόεδρε. Σωστό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα αξιοποιήσεις κάπου. Υπάρχουν και οργανικές θέσεις, προσδιοριζόμενες, αποφασισμένες θέσεις. Δηλαδή που μπορείς... πρέπει να λειτουργήσει το μαγαζί που λέει η Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έχουμε ρουσφέτια. Έχουμε υπεράριθμους, ξέρουμε τι κράτος θέλουμε. Φωνάζω τόσο καιρό. Ένας δεν μου απαντάει. Τι κράτος θέλουμε για να πούμε ότι έχουμε χαραμοφάιδες δημοσίους υπαλλήλους. Χωρίς ιδιωτική μηχανή μπορούμε να προσλάβουμε τόσο κόσμο. Πού θα τον προσλάβουμε. Εδώ οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή κλείνουν, κύριε Θοδωρέ μου. Εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται. Τα μέσα ενημέρωσης πάρτε. Μην τον μπερδεύετε. Αυτή τη στιγμή ο Μπόμπολας απολύει. Το Δόλα απολύει. Ο φίλαθλος η εφημερίδα του Κουρία έκλεισε. Ο Τεγόπουλος έκλεισε. Μα τώρα μου αναφέρετε επιχειρήσεις. Άρα τι συνέβη. Μα, τώρα... διεθνής κρίση. Συνέβη το ότι δεν παίρνουν κρατικές επιχορηγήσεις. Σωστό. Οι ιδιωτικές διαφημίσεις δεν πληρώνονται. Τις βάζουν πολύ φτηνότερα από ό,τι δεν τώρα. Διαφωνώ με αυτό και που λέτε έτσι τώρα. Κατέρευσε. Ακούστε τώρα. Καθόμοιων τρόπων κατέρευσε η υποδηματοποιία, η αλευροβιομηχανία, η σιδηρουργία, ακόμη και ο τουρισμός. Ωραία. Να ρωτήσω είναι κάτι. Η βαριά μας βιομηχανία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η χώρα δηλαδή λέτε δεν παράγει, δεν έχει πλούτο. Τίποτα. Τίποτα. Στο εξωτερικό πόσα λεφτά φύγανε. Πώς? Στο εξωτερικό πόσα λεφτά φύγανε. Στην Ελβετία. Το λέγαμε την άλλη φορά. 650 δις είχαν πει. Αφού λοιπόν φύγανε 650 δις από τη χώρα. Πώς δεν παράγει πλούτο η χώρα. Δεν είναι όλα. Από πού είναι. Είναι, όλα είναι μαύρα, είναι από όπλα, από ναρκωτικά, από τι είναι αυτά. 400 δις από την πληροφορία. 250 είναι τα φοροδιαφυγόντα. Τα άλλα είναι νόμιμα. Λάθρα, δηλαδή γιατί εφοβούνται να τα κρατήσουν. Τα άλλα βγήκαν με ευράσματα. Γιατί εφοβούνται μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Ακούστε, δύο ειδών άνθρωποι βγάλαν λεφτά στο εξωτερικό κατά την άποψη της Ένωσης Κεντρών. Αυτοί που εφοβούνται μην τους πιάσει η εφορία, πρώτον. Και δεύτερον, αυτοί που εφοβούνται μην καταρρεύσουν οι τράπεζες και τα χάσουν. Δύο κατηγορίες είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν βγάλει που είναι νόμιμα. Δηλαδή έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις. Αν τους ελέγξει ο έφορος, μπορεί να την τα δει. Δεν εξετάζω. Αλλά τα έβγαλαν έξω, φοβούμενοι μήπως η Eurobank. Κύριε Πρόεδρε, δεν εξετάζω τον παράνομο ή νόμιμο μετά τρόπο. Είναι εφοβητές... Εξετάζω ότι αυτή εδώ η χώρα μας, η Ελλάδα μας, παράγει πλούτο. Και βεβαιώνεται από τα κεφάλαια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή παρκαρισμένα στην Ελβετία. Αλλά και κάποια κεφάλαια των εφοπλιστών στην Μεγάλη Βρετανία. Ωραία. Και υπολογίζονται σε χρήμα και σε στόλο περί τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Αυτά λοιπόν έχουν παραχθεί, είναι στο ΑΕΠ, παρήχθαν στη χώρα μας. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι έξω. Άρα αυτή η χώρα παράγει πλούτο. Αυτή η χώρα λοιπόν που έχει παρκάρει τα κεφάλαια της δεν έξω. Είμαι σίγουρο ότι με τον οποίο... Προσέξτε, το παράγει πλούτο λέει των εφοπλιστών, τα λεφτά βγαίνουν από μια διεθνή κατάσταση. Δεν αφορά την Ελλάδα. Τα λεφτά των εφοπλιστών, τα 350 δις από τα 600 τόσα που σας είπα, είναι των εφοπλιστών. Είναι άλλο των εφοπλιστών στη Μεγάλη Βρετανία. Στο Λονδίνο έδρες, παλιά τα είχαν και στην Ελλάδα που ήταν ασφαλή τα πράγματα. Εντάξει. Τα 250 δις... Παράγεται λοιπόν ένας πλούτος σε αυτή τη χώρα. Παράγεται. Αυτός ο πλούτος λοιπόν που παράγεται σε αυτή τη χώρα είναι έξω. Εδώ υπάρχει
Το μεγάλο θέμα. Γιατί να μην παραμένει στη χώρα και να επενδύεται? Γιατί φοβούνται, σας λέω, την κατάρρευση των τραπεζών. Μα εδώ πριν... γράφονται αρθρογραφίες ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ακόμη και τώρα που μιλάμε, είναι 99,9 πιθανό να πτωχεύσει. 99,9 εσείς θα ποντάρετε αν έχετε 20 δις, ας πούμε, ευρώ, θα τα ποντάρετε στο 0,1% ότι δεν θα πτωχεύσει. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα ποσά δεν φύγανε το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα 40 φύγανε. Υπολογίστηκα... Το τελευταίο διάστημα φύγανε 40 δις. Ξεκίνησαν από 10. Από την Τράπεζα της Ελλάδας. Έτσι, 10 και λέει σταδιακά φτάσαμε μέχρι τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα ήδη ήταν έξω παρκαρισμένα από χρόνια τώρα. Λέγω, γιατί δεν επιδιώταν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα? Γιατί? Σας είπα, γιατί ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο ασφαλής, πρώτον. Και δεύτερον, διότι μια χώρα που έκανε Ολυμπιακούς αγώνες δεν ήταν ασφαλής. Μια χώρα που το χρηματιστήριο έκανε πάρτι στις αρχές του 2000 δεν ήταν ασφαλής. Όλοι ξέραμε. Που μπαινοβγαίναν τα κεφάλαια. Εντάξτε, το ότι κάνεις Ολυμπιακούς αγώνες δεν σημαίνει ασφάλεια. Σε όλα αυτά λοιπόν φταίνει οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτή τη χώρα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι φταίνε υπό μια άλλη έννοια. Ότι θα μπορούσαν να δουλέψουν όταν, δηλαδή το 56, ο Καραμαλής έβγαλε την εργατική τάξη στη Γερμανία. Γιατί την έβγαλε? Έκανε εξαγωγή της ανεργίας. Εξαγωγή, δεν μπορούσε να κάνει εδώ τίποτα άλλο και φοβήθηκε και συνέτεινε με συμφωνίες με την γερμανική κυβέρνηση και με τον Καναδά και την Αμερική και έφυγαν περίπου 500.000 εργαζόμενοι σε αυτά τα κράτη. Πού βλέπετε λοιπόν, εσείς τώρα για να κάνετε την πρόταση? Μπορούσε να κάνει εργοστάσια σε κάθε νομό. Σωστό. Ποια είναι η πρότασή σας τώρα? Πώς βλέπετε να οδεύουν? Ο Παπανδρέου μετά έκανε κρατικοποίηση της ανεργίας. Δηλαδή, τους έβαλε όλους δημόσιους υπαλλήλους ο Ανδρέας. Και οι δύο ενέργειες, και η εξαγωγή της ανεργίας και η κρατικοποίηση της ανεργίας κατά τον Βασίλη Λεβέντη ήταν λάθη. Το σωστό ποιο ήταν? Να φτιάξουμε μια σταδιακή, όλο και αναβαθμιζόμενη οικονομική ζωή, βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμό, ναυτιλία, τα πάντα, και αυτή τη στιγμή να είμαστε σαν την Νορβηγία. Δεν το κάναμε, και από όλη αυτή την αναρχία που υπήρχε επικρατούσαν κάτι ψυχάριδες, κάτι λαμπράκιδες, κάτι λάτσιδες, κάτι πολλά ονόματα, ας μην λέμε αλαφούζι, σε διάφορους τομείς, και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έφτασε την τελευταία 15ετία να έχει μια φοβερή διαπλοκή. Μετά το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, εγώ πιστεύω από το χρηματιστήριο βγήκαν τα λεφτά. Προσέξτε κάτι, στο χρηματιστήριο χάθησαν 32-3 δραχμές. 32-3 δραχμές είναι περίπου 96 δις ευρώ. 96 δις ευρώ το 99. Άμα τα βάλετε με τον τόκο, τα 96 δις ευρώ του 1999 της κομπίνας του χρηματιστηρίου είναι περίπου το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Δηλαδή την Ελλάδα τη λύσεψαν το 1999. Ωραία, ποια είναι η πρότασή σας? Σαν Βασίλης Λεβέντης, ξέρετε, γιατί δεν μπαίνω στις τηλεοράσεις του Μέγκα, του Αντένα, του Αλφα και όλων αυτών. Διότι οι ιδιοκτήτες των καναλιών αυτών, αυτοί κλέψαν τα λεφτά το 1999, τα βγάλανε στο εξωτερικό. Όλοι οι πολιτικοί λουμώνουν και δεν μιλάνε, γιατί παρουσιάζονται στο Μέγκα, στον Αντένα, στο Sky, από εδώ από εκεί. Ο Λεβέντης τόλμησε και είπε ότι έγινε η κομπίνα του 99 και οι πρωτοκλασσάτοι καναλάρχες ήταν οι πρωταγωνιστές και είναι κομμένη η Ένωση Κεντρών. Και σήμερα ένα κόμμα της Ένωσης Κεντρών ούτε στις δημοσκοπήσεις το συμπεριλαμβάνουν, ούτε στα κανάλια το παρουσιάζουν, εξαιτίας του ότι τονίσαμε από τότε ότι τότε η Ελλάδα εκλάπη. Τότε Ωραία. Η Ελλάδα ελεηλατήθηκε. Σας λέω, αυτός ο πλούτος που λέτε στην Ελβετία, αυτός είναι. Ωραία. Είναι τα 32-3 του 1999. Ποια είναι η πρότασή σας? Η χώρα είναι στην κατάσταση που όλοι βιώνουν. Αυτή τη στιγμή η λύση είναι μόνο μία. Να κόψουμε τις πολιτικές ελίτ τα προνόμια και να στρέψουμε τα βάρη στους έχοντες και κατέχοντες. Αυτή είναι η πρότασή μου. Δηλαδή υπάρχουν δύο κόμματα σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που δήθεν μας κρατούν στην Ευρώπη, όμως διαπράξεών τους μας οδηγούν στην πτώχευση. Όλο με νέα μέτρα, τα οποία υποτάσσουν το φτωχό λαό σε μια πλήρη, ας πούμε, σε μια πλήρη ακολασία, εξαθλίωση. Λοιπόν, λένε όμως ότι μας σώζουν, μας κρατούν στην Ευρώπη. Εγώ δεν το πιστεύω. Η Ελλάδα ολονέν και κάθε μέρα και κάθε μήνα περισσότερο βυθίζεται στη χρεοκοπία. Είναι αναποφευκτή. Βλέπετε να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Μετά τα άλλα κόμματα, να σας πω, είπαμε, τα δύο κόμματα δήθεν μας κρατάνε στην Ευρώπη, όμως μας οδηγούν στη χρεοκοπία, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που παρουσιάσατε, Κουβέλης,
ΣΥΡΙΖΑ, Παπαρίγα, Καμένος και όλα αυτοί, αυτοί μας λένε να πέσουμε στον κρεμό. Αυτοί λένε όχι, δεν πληρώνουμε, δεν αναγνωρίζουμε, μην πληρώνετε, διάφορα όχι, τα οποία αρέσουν στο λαό, τα οποία όμως αν συμβούν μας οδηγούν στην άτακτη χρεοκοπία. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο λύσεις η Ένωση Κεντρών έχει μία λύση. Ποια είναι η λύση? Να μην πτωχεύσουμε και να προσπαθήσουμε να πώς να σωθούμε, πώς να περπατήσουμε. Κόβοντας τα προνόμια της πολιτικής ελίτ, θα τα πω αμέσως ποια είναι, και στρέφοντας τα βάρη στους έχοντες και κατέχοντες. Και τώρα θα πω ποια είναι τα προνόμια της πολιτικής ελίτ. Είναι η πολυθεσία, που έχουμε 200.000 άνθρωπους που έχουν 2 και 3 δουλειές, ενώ 1 εκατομμύριο τόσοι είναι άνεργοι. Είναι οι διπλές-τριπλές συντάξεις. Κανείς στη Γερμανία δεν παίρνει 2 ή 3 συντάξεις, περιορίζονται όλοι σε μία. Είναι οι συνταξιούχοι που εργάζονται. Έχουμε 400.000 συνταξιούχους με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που παίρνουν πάνω από 800 ευρώ μηνιαίως, οι οποίοι εργάζονται. Ενώ στη Γερμανία διαροπάλου απαγορεύεται ο συνταξιούχος να εργάζεται. Είναι τα χρήματα των κομμάτων. Τι συνταξιούχοι παίρνουν στη Γερμανία? Τέλος πάντων, πέστε ότι δεν ισχύει. Εγώ έχω δει ανθρώπους που εργάζονται. Έχω ζήσει στη Γερμανία. Εγώ απαγορεύεται. Όπως επίσης στη Γερμανία δεν παίρνει κανείς σύνταξη πρώτων των 67 ετών. Αλήθεια σας το λέω, εγγράφει στην Ένωση Κεντρών ο κύριος Μουκαζής Αλέξανδρος, υποψήφιος στη Β' Περιφέρεια Πειραιός, ο οποίος είναι 61 ετών, με 38 χρόνια στη Γερμανία, το είπα και στη Θεσσαλονίκη. Του λέω πόση σύνταξη παίρνεις κύριε Αλέξανδρε, μου λέει τη σύνταξη δυστυχώς δεν παίρνω. Του λέω με 38 έτη εργασίας στη Γερμανία, διότι λέει στη Γερμανία την παίρνεις όταν πας 67. Μάλιστα. Έχω λέει κατοχυρώσει δικαίωμα. Ωραία. Τι εκτιμάτε, κύριε Πρόεδρε? Τα άλλα είναι τα χρήματα των κομμάτων που πρέπει να κόψουμε. Μετά είναι οι μισθοί βουλευτών, Προέδρου Δημοκρατίας, Μητροπολιτών, Δημάρχων, πρέπει κατά το ίμιση να κοπούν. Κατά το ίμιση να κοπούν. Και να απολυθούν από τη Βουλή οι 1.700 που είναι κομματόσκυλα συγγενείς των βουλευτών και είναι αργόμισθοι, και οι 12.000 αποσπασμένοι και μετακλητοί, οι οποίοι είναι και αυτοί αργόμισθοι και περιφέρονται μεταξύ κομμάτων, μεταξύ βουλευτικών γραφείων. Όλα αυτά, άμα τα πράξουμε, το κοστολογήσατε πόσο? Το κοστολογήσαμε και φτάνει γύρω στο 6% έλλειμμα ετήσιο. Και πιστεύω ότι μέχρι το 3 που μας ζητούν οι ξένοι πρέπει να προσθέσουμε λίγα βάρη ακόμη. Σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ μπορούμε να κόψουμε ένα ποσοστό από το εισόδημά τους. Σε όσους έχουν πάνω από 2.000 όμως ευρώ, όχι στους 1.500, όχι στους 300 όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και σε όσους έχουν ε9 με πάνω από 2 κατοικίες, να απαλλάξουμε την πρώτη και τη δεύτερη και να βάλουμε κάποιο χαράτσι για ένα περιορισμένο διάστημα, ώστε φτάσουμε στο 3%. Πλησιάζοντας, κύριε Θόδωρέ μου, το 3%, η χώρα επιστρέφει στις αγορές, γιατί από ό,τι γνωρίζετε, το οικονομικό πρόβλημα πώς προέκυψε, υπήρχε, ενεφόλευε μέσα στη ζωή μας επί χρόνια, αλλά συνεκαλύπτε το. Πότε απεκαλύφθη? Όταν φτάσαμε στο 15, στο 16, στο 12 ετήσιο έλλειμμα. Οπότε δώσαμε την εικόνα μιας χώρας που όχι μόνο δεν πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, αλλά κάθε χρόνο προσθέτει στο δημόσιο χρέος της ένα τεράστιο ποσό, και άρα αυτή η χώρα μαθηματικά θα φτωχεύσει. Άρα το 3% είναι το ένιγμα. Το 3% έλλειμμα. Αν το πλησιάσουμε, σχίζουμε το μνημόνιο. Όσοι μισούν το μνημόνιο πρέπει να αγαπήσουν το να ζούμε χωρίς δανεικά. Γιατί αν αγαπούμε και τα δανεικά, ποτέ δεν θα σχίσουμε το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Αυτό φωνάζει η Ένωση Κεντρών. Το μνημόνιο, δηλαδή, και στο 3% να φτάσουμε, κύριε Πρόεδρε, δεν το σχίζουμε. Πώς? Δεν το σχίζουμε το μνημόνιο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς θα το σχίσετε? Εγώ που έχω σχέσεις με τη Γερμανία. Πώς θα το σχίσετε το μνημόνιο? Πώς? Γιατί τη Γερμανία υπόθεση είναι, και για το ξέρετε. Φτάσαμε, κύριε Καρυπίδη μου, στο μνημόσυνο. Τη Γερμανία υπόθεση είναι το μνημόνιο. Στο μνημόνιο φτάσαμε και είπα μνημόσυνο. Που είναι κάτι παρόμοιο, βέβαια, γιατί μνημόσυνο είναι και αυτό. Φτάσαμε εξαιτίας του ελλείμματος, σας εξήγησα, του ετησίου, που φάνηκε ογκώδες, φάνηκε ουρανοξύστης, και οι αγορές αγρίεψαν, σου λέει, πού τους δανείζουμε αυτούς. Αυτή τη στιγμή και άλλες χώρες έχουν 4 ετήσιο έλλειμμα, 3, κύριε 5, Πρόεδρε, μέχρι το 5. Το έλλειμμα αυτό, το ογκώδες, υπήρχε στη χώρα από το 2008. Ναι, έτσι. Και το είχαμε κρυμμένο κάτω από το χαλί. Όμως όλοι ότι υπάρχουν ρυθμίσεις. Κάτω από το χαλί, όχι όμως από τους εταίρους μας. Το ξέρανε και δεν μιλούσαν. Μας φέραν σαν διέξοδο,
Μας επιβάλλαν πολιτικές. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Θοδωρέ μου, δηλαδή αυτομάτως. Θέλετε να σας τους πω έναν. Μια παγκόσμια κοινότητα τα αυτοί που ψιθυρίζαν στον Καραμαλή όταν ήταν πρωθυπουργός και τους έλεγε: έχω εκλογές, μην το πούμε ακόμη. Και αυτοί μετά που είπαν στον Παπανδρέο τι να κάνει. Τους ξέρετε ποιοι είναι. Να τους ξαναπούμε. Όχι, και δεν το κατάλαβα. Πώς είπατε τώρα, τελευταίο δεν το κατάλαβα το συλλογισμό. Λέω το έλλειμμα στην Ελλάδα, αυτό το ογκώδες που περιγράψατε, πάνω από 10% υπάρχει από το 2008. Ναι. Και λέγανε ότι είναι 4% και 6%. Ναι, 2009 το... πριν τις ευρωεκλογές. Έκοβαν έλλειμμα. Παρουσίαζαν ψευδή εικόνα. Το έλλειμμα ήταν πάνω από 12%, ήταν 12,7% και λέγανε ότι είναι 4% και 6%. Ωραία. Το ξέραν και οι εταίροι μας. Και η Eurostat το ήξερε. Και μας δίνανε ευκαιρία διαπράξεων. Όχι, μας δίνανε περισσότερα δανεικά. Ο Καραμαλής γιατί μας δίνανε περισσότερα δανεικά. Μας δίνανε και άλλα δανεικά. Με αυτά τα ελλείμματα μας δίνανε δανεικά. Γιατί μας τα δίνανε. Δηλαδή, συγγνώμη, θα ζητήσουμε από ευθύνες από αυτούς που μας έδιναν πίστοση χρόνου. Μα δεν έχετε καταλάβει τι παίζετε στη χώρα, αν κύριε, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε καταλάβει. Αν εσείς, κύριε Θόδωρε μου, χρωστάτε σε κάποιον, το δανειστή σας θα πάω να κυνηγήσω γιατί σας δίνει. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Τα απλουστεύετε το πράγμα. Νομίζω ότι οι ευθύνες... Όχι, δεν είναι απλούστευση. Δηλαδή, όταν ο Σουφλιάς πρότεινε στον Καραμαλή να κάνει εκλογές, γιατί πρότεινε? Κύριε Πρόεδρε, διότι του ζητήθηκε μείωση μισθών και συντάξεων. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για πολιτική και δεν μιλάμε τώρα για το λογιστήριο ενός καταστήματος. Συμφωνώ. Αλλά και μην νομίζετε και μια χώρα από πλευράς αξιοπιστίας ομοιάζει με ένα μαγαζί. Όταν οφείλεις σε ένα μαγαζί, κανείς δεν σου δίνει εμπόρευμα. Έτσι και σε μια χώρα, όταν ακουστεί ότι κινδυνεύει κάποιο ομόλογο να σκάσει στα χέρια σου και να μην το πληρώσει. Ποιο ομόλογο μου λέτε τώρα, τους ενδιαφέρει αυτό να σκάσουν τα ομόλογα? Το Μάιο σε αδιέξοδο θέλω να μας φέρουν οικονομικό. Διότι αν τους ένοιαζε και κοπτόταν για τη χώρα και για την προοπτική της και για τα ελλείμματά της, την ώρα που μας φύγαν το ζουνάρι και μας βάζαν το μαχαίρι στο λαιμό, δεν θα μας πουλούσαν εξοπλισμούς. Δεν θα μας δίναν φρεγάτες που γέρνουν. Δεν θα μας είχαν τις ζήμες με τα λαμόγια τους εδώ. Δεν θα μας πέραν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε? Δεν είναι πιστευτή αυτά τα λόγια που λέτε τώρα. Σας παρακαλώ. Εδώ έχουμε δεν θα μας ανταλλάσσαν τα ομόλογα με το PSI, με το αγγλικό δίκαιο. Δεν θα υποθηκεύαν τη χώρα. Δεν θα μειώναν την εθνική κυριαρχία. Δεν θα μας ταπεινώναν. Μας φέραν για συγκεκριμένους λόγους εδώ. Θέλετε να σας τους ξαναπώ? Είχαμε ένα βίντεο πριν. Για τον ορυκτό πλούτο και τη γεωπολιτική μας θέση. Εκεί που παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Δείτε τι έγινε στην Αφρική, δείτε τι έγινε στη Λιβύη, δείτε στην Αίγυπτο, δείτε τι παναγίνει στη Συρία. Δείτε τα. Πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος χρεοκόπησε την Ελλάδα για να της φάει το υπέδαφος? Όχι μόνο τη χρεοκόπησε, ναι, τη χρησιμοποιεί και για πειραματόζω, για να πειθαρχήσουν κι άλλοι. Για ποιο λόγο όλα αυτά? Μα τώρα... Δηλαδή η Ελλάδα είναι η χώρα από την οποία η διεθνής κερδοσκόπη είναι τόσο μεγάλη χώρα, είναι τόσο πλούσια χώρα κατά εσάς, που όλος ο κόσμος θα οικονομήσει από εμάς. Δηλαδή εμείς δεν κάναμε λάθη. Εμείς δεν ψηφίζαμε εν γνώση μας κλέφτες. Βεβαίως η Ελλάδα δεν ψήφιζε απατεώνες τόσα χρόνια. Βεβαίως κάναμε λάθη. Συγγνώμη, δεν ψήφιζε. Κάναμε λάθη. Όλοι όσοι ψήφιζαν Πασόκ Νέα Δημοκρατία ψήφιζαν τους τίμιους. Δεν ψήφιζαν τους βουλευτές γιατί τους διώχνουν, ναι, τα παιδιά. Ναι, αυτούς ψηφίζαμε. Λοιπόν, και αυτόν τον κύριο Παπαδήμο. Και τώρα ήρθαν όλοι ο κύριος να Παπαδήμος, ναι. Ο κύριος Παπαδήμος που τον υπερασπίζεστε. Εγώ τον υπερασπίστηκα. Εγώ από τον Παπαδήμο. Που είπατε ήδη η καλύτερη λύση. Κύριε Χρήστο μου, μια και είστε αντιπρόεδρος εδώ, να ξέρετε ότι εγώ ευθύς ως ανέλαβε του στείλα επιστολή και του είπα: αν δεν κόψεις τα χρήματα των κομμάτων, αν δεν απολύσεις από την Βουλή τα 1.700 κομματόσκυλα, αν δεν σταματήσεις την πολυθεσία και αν δεν σταματήσεις τις 2 και 3 συντάξεις και δεν κάνεις μέτρα περιστολής δαπανών της πολιτικής ελίτ, ακόμη και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αν δεν κόψεις τα μισά λεφτά, απέτυχες. Πρέπει πρώτα η εξουσία να δείξει τη θυσία της και μετά ο φτωχός ο κόσμος. Ξέρετε τι έκανε? Από κάτω θυσίες στο λαό και η εξουσία παρέμεινε ανέστητη και έτσι φτάσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξέρετε να τον αποκαλούν τι έκανε στη Θεσσαλονίκη όπως τον αποκάλεσαν. Όπως τον αποκάλεσαν, ο Παπαδήμος λέει δεν πήρα το μισθό μου, το είπε όμως και αυτός 3 μήνες μετά. Εγώ δεν στηρίζω τον Παπαδήμο, απλά είπα ότι πληροφορίες μου ήταν από το Μόναχο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ποιες ήταν οι πληροφορίες μου? Ότι δεν υπήρχε άλλος για συγκυβέρνηση. Εζητεί το επί μόνο συγκυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή οι εκλογές που γίνονται, κύριε Χρήστο μου, σε συγκυβέρνηση θα οδηγήσουν πάλι. Και θα ήταν αν ο Σαμαράς, μία μικρή πιθανότητα που δεν το πιστεύω, βγει αυτοδύναμος, αλλή μονό του, κάηκε.
Γιατί θα είναι αυτό. Είναι δυνατόν να υπάρχει σήμερα ένα νοήμων Έλληνα που να λέει ότι βγαίνει ο Σαμαρά αυτοδύναμο. Δεν ξέρω, πάντως κάποιοι τρελοί το λένε. Λοιπόν, αυτή είναι τρελή. Αν βγει, θα είναι νέο Γιωργάκη που θα τον βρίζουν από την πρώτη μέρα. Που θα τον γιουχάρουν. Καταλάβατε. Είναι η άλλη οδός από αυτήν προτείνει ένα κεντρών. Περιστολή προνομίων του πολιτικού κόσμου. Και από την άλλη μεριά να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες. Όχι η πρώτη κατοικία και η δεύτερη. Όχι τα 1000 ευρώ και τα 1200. Πάνω από 2000 ευρώ εισόδημα να πληρώσουν. Αυτό είναι και το δίκαιο. Οι έχοντες να πληρώσουν. Ωραία. Αλλά να μην πληρώσει κανείς αυτό που προτείνει η Παπαρίγα είναι να πέσουμε στο ζάλογο. Αυτό θέλουμε. Φτιάξαμε μια χώρα με πολλές θυσίες. Τώρα θα την καταστρέψουμε για να πάρει καλό ποσοστό η κυρία Παπαρίγα στις εκλογές. Αυτή την έκκληση κάνω προς τη Δημοκρατική Κοζάνη αυτή την ώρα. Η λύση που προτείνει ένα σχεδόν να κρατήσουμε την Ελλάδα ζωντανή, να μην πτωχεύσει και διενεργειών μας να φέρουμε δικαιοσύνη, να φέρουμε σταδιακή. Δικαιοσύνη, γιατί και η δικαιοσύνη σε μια ζωντανή μέρα μια χώρα, Ελλάδα είναι ζωντανή. Χρήστο, δύο λεπτά τώρα. Θα κλείσουμε. Ζωντανή, κύριε Πρόεδρε, κρατιέται μια χώρα όταν είναι ελεύθεροι οι πολίτες της και λειτουργεί η δημοκρατία της. Αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα έχει καταληθεί το Σύνταγμα, η δημοκρατία και οι πολίτες είναι ταπεινωμένοι. Εγώ δεν δέχομαι στη χώρα μου να υπάρχει καμία γερμανική μπότα, κανένας Γερμανός επίτροπος να εξουσιάζει τη χώρα μου και το μέλλον της χώρας. Από κανέναν. Στη χώρα έχουμε εγκλήματα. Η οικονομική κρίση είναι σαν να είχαμε εμφύλιο πόλεμο και ακόμα χειρότερα από τη μείωση του ΑΕΠ. Και να μην πούμε άλλα που τώρα δεν είναι τη στιγμή και δεν έχω και τον χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Λίγο δευτερολέπτον μία απάντηση, γιατί πρέπει να την ακούσει η Κοζάνη σε αυτό που είπατε. Είπατε να είμαστε ελεύθεροι, αξιοπρεπείς, να μην έχουμε τα βαζί από πάνω μας. Πολύ ωραία το είπατε. Είμαι 60 χρονών. Έγινα. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Μπήκα μεταξύ των πρώτων στο Πολυτεχνείο. Έχω κάνει ειδικευμένες σπουδές έξω. Στη Γερμανία τις κάνατε. Λέω όμως κάτι. Στη Γερμανία τις κάνατε σπουδές. Όσο πώς? Στη Γερμανία τις κάνατε. Ναι. Λέω όμως κάτι. Όσο γνωρίζω τον κόσμο, από τότε που ασχολήθηκα με την πολιτική 25 χρόνια, η Ελλάδα είχε τη δεκαετία του 60 να κάνει κουμάντο ο Λάτσης, ο Μποδοσάκης, ο Νιάρχος και ο Νάσης, και στη δεκαετία τώρα του 2000 να κάνει κουμάντο ο Μπόμπολας, ο Αλαφούζος, ο Ψυχάρης, ο Κόκαλης και ένα σκυλολόι τέτοιο. Λοιπόν, τι έχω να πω. Δεν ήταν ποτέ ελεύθερη χώρα. Αυταπάτη το ότι είμαστε. Απομένει δια ενεργειών και αγώνων του λαού μας. Αυτό καλεί ένα κέντρο να ελευθερωθούμε. Ελευθερωθήκαμε κάποτε από τους Τούρκους, αλλά από τους Νταβατζίδες Έλληνες δεν είμαστε ακόμη ελεύθεροι, κύριε Καρυπίδη. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Χρήστο, ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ.